Σίμων, ο πανσόφος τους αλλής να δείξας καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού από τον Αββά Δωρόθεο. Σήμερα μάλλον είναι το τελευταίο μας μάθημα. Βρισκόμαστε στα σύντομα ρητά του Αββά Δωρόθεου, που είναι στο τέλος του βιβλίου, ασκητικά του Αββά Δωρόθεου, από τις εκδόσεις ετοιμασία του Σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Καρέα. Είχαμε πει λίγα την προηγούμενη φορά και θα συνεχίσουμε, αν και αυτά είναι γλυκύτατα και όσο κανείς τα μελετά βγάζει και άλλα ακόμα βαθύτερα συμπεράσματα και διδάγματα. Ο Αββάς Δωρόθεος, οπότε δεν θα ασφάλουμε να τα επαναλάβουμε λίγο, αυτή τη φορά από το πρωτότυπο, αυτά που είχαμε πει τα λίγα την προηγούμενη φορά, και θα συνεχίσουμε. Ο Αββάς Δωρόθεος έλεγε ότι αδύνατον εστί τον έχοντα ιδίαν σύνεσιν ή ίδιον λογισμόν υποταγίνε ή ακολουθήσε το καλό του πλησίον. Κάθε άνθρωπος έχει και καλά στοιχεία και τα βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, να μιμηθούμε το καλό του πλησίον, εάν δεν έχουμε αυτή την απουσία εμπιστοσύνης στην δική μας σύνεση και σοφία. Εάν δεν αφήσουμε το δικό μας λογισμό και δεν τον υποτάξουμε εις τον λογισμό και εις την εντολή του πνευματικού μας, εάν δεν κόψουμε το θέλημά μας, εάν δεν αφισβητήσουμε τη λογική μας, την κρίση μας και τις γνώσεις μας ακόμα, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μιμηθούμε το καλό του πλησίον. Είναι αδύνατον σε αυτό που έχει πίσει στη δική του σύνεση και στο δικό του λογισμό να υποταχθεί ή να μιμηθεί κάποιο καλό που βλέπει στο πλησίον του. Μπορεί να το ζηλεύει, να το επιθυμεί, αλλά δεν προχωράει στο να το μιμηθεί. Έλεγε πάλιν ότι εμπαθείς όντες ουκ οφείλομεν όλος πιστεύειν τη ιδία καρδία. Σκαμβός γαρ κανόν και τα ορθά σκαμβά ποιή. Η καρδιά του ανθρώπου, τα συναισθήματά του και ακόμα και η λογική του δεν πρέπει να είναι οδηγός, εάν αυτά δεν είναι καθαρά και φωτισμένα από το φως του Θεού. Ειδικά η καρδιά και τα συναισθήματα δεν πρέπει να κατευθύνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και κατεξοχήν το κατ' εικόνα είναι το λογικό και το αυτεξούσιο, η ελευθερία. Η λογική, ο νους θα πρέπει να κυβερνά και τη βούληση, το βουλητικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, τις διάφορες επιθυμίες. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να γίνεται έρημεο των συναισθημάτων του, των επιθυμιών του. Γιατί τότε θα κάνει οπωσδήποτε παράλογα πράγματα. Αν λοιπόν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη, δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε. Πάρα πολλές φορές ακούμε οι πνευματικοί να μας λέγουν «Αισθάνομαι αυτό, Πάτερ, και γιατί αισθάθηκα εκείνο και γιατί την άλλη φορά το αισθάθηκα και την άλλη δεν το αισθάθηκα», και βάζουν οι άνθρωποι σαν κριτήριο το τι αισθάνονται. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το έχει κριτήριο, γιατί πολλές φορές η καρδιά μας είναι μολυσμένη, για να μην πούμε πάντοτε, και κατευθύνεται όχι από τον Θεό. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό που λένε «άκου την καρδιά σου».
και τα συναισθήματά σου. Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να καθαριστεί η καρδιά μας και τότε, επειδή θα έχει μέσα της τον Θεό, θα μας πληροφορεί σωστά. Τώρα πρέπει να αμφισβητούμε κάθε τι από αυτά που αισθανόμαστε, αν είναι όντως από το Θεό ή όχι. Πολλοί δυστυχώς κανονίζουν τη ζωή τους με βάση τα συναισθήματά τους και κάνουν και σχέσεις παράνομες κλπ. Και σαρκικές αμαρτίες πολύ μεγάλες, γιατί ακριβώς σου λέει έχω συναισθήματα. Και επειδή έχεις, που ξέρεις ότι αυτά είναι από το Θεό. Κατά κανόνα αυτά είναι από τον πονηρό. Έλεγε πάλι ότι ο μη καταφρονών πάσης ύλης και δόξης και σωματικής αναπαύσεως, έτοιμην και των δικαιωμάτων, ου δύνατε κόψε τα θελήματα αυτού, ουδέ απαλλάσσετε οργής και λύπης, ουδέ αναπαύει των πλησίων. Θέλουμε να κάνουμε υπακοή, όσοι προσπαθούμε να αγωνιστούμε πνευματικά, θέλουμε να απαλλαγούμε από την οργή και τη λύπη, θέλουμε να αναπαύσουμε των πλησίων μας. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, εάν δεν καταφρονήσουμε κάθε ύλη, κάθε υλικό πράγμα, χρήματα, οτιδήποτε αντικείμενα, αγαθά, υλικά, και δόξης και σωματικής αναπαύσεως. Αν δεν καταφρονήσουμε και τη δόξα, το τι θα πει ο κόσμος και τη σωματική ανάπαυση, την ξεκούρασή μας, το βόλεμά μας, το σωματικό. Αν αυτά δεν τα καταφρονήσουμε, δεν πούμε πάνω από αυτά, πάνω από την ύλη, πάνω από τη μάτη δόξα των ανθρώπων και τη σωματική ανάπαυση, δεν, ακόμα λέει και από τα δικαιώματά μας, σήμερα που είναι και η εποχή των δικαιωμάτων. Αν δεν τα καταφρονήσουμε, δεν μπορούμε να κόψουμε το θέλημά μας να κάνουμε υπακοή και να απαλλαχθούμε από τη λύπη και την οργή και να αναπαύσουμε τον πλησίον μας. Έλεγε πάλι ότι ουκ εστί μέγα το μη κρίνε ή και συμπαθήσε το ενθλίψη όντι και υποπτύπτον δύση. Δεν είναι μεγάλο πράγμα, λέει, το να μην κρίνεις ή ακόμα και το να συμπαθήσεις αυτόν που βρίσκεται σε κάποια θλίψη και σου ζητάει βοήθεια. Υποπίπτον δύση, πέφτει υπό εσένα, πέφτει κάτω από εσένα, ταπεινώνεται δηλαδή και σου ζητάει βοήθεια. Δεν είναι, λέει, σπουδαίο πράγμα το συμπαθείς αυτόν τον άνθρωπο. Μέγα εστί το μη κρίνε ή αντιπαθήσε το διαπάθος ίδιον αντιλέγοντις. Να μην κατακρίνεις και να μην αντιπαθείς αυτόν ο οποίος σου αντιλέγει εξαιτίας του πάθους του, το οποίο έχει μέσα του, εξαιτίας του εγωισμού του, της υπερηφάνειάς του. Δεν πρέπει να τον κρίνεις και να τον αντιπαθείς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά να τον συμπαθήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ άρρωστος πνευματικά και σου αντιλέγει, γιατί ακριβώς έχει ένδον τον ελάβνοντα, έχει μέσα του τον πονηρό. Μη δε συμπιστήνε μετά του κρίνοντος αυτόν. Και να και ακόμα μια παγίδα. Ούτε, λέει, να πιστείς και να συντεριαστείς και να συμφωνήσεις με αυτόν που τον κατακρίνει. Ποιον, αυτόν ο οποίος σου αντιλέγει. Έρχεται λοιπόν ο τρίτος και σου λέει, βλέπεις αυτός πως σου μιλάει. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Όχι, λέει, να μην συμπιστείς με αυτόν. Να μην συμφωνήσεις με αυτόν που κατακρίνει αυτόν που σου αντιλέγει. Και το συγχαρήνε το προτιμωμένοσι. Και ούτε να χαρείς με αυτόν ο οποίος σε τιμάει περισσότερο από τον άλλον. Τα έχουμε αναλύσει την προηγούμενη φορά, γι' αυτό τα προσπερνάω σύντομα, για να προχωρήσουμε σε αυτά που δεν είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Το τελευταίο που είχαμε πει, πάλιν είπε, μη απέτει αγάπην παρά του πλησίον. Πολύ σπουδαίο αυτό. Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, πάρα πολύ δυστυχισμένοι, γιατί απαιτούν από τον άλλον αγάπη. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να απαιτείς. Μα θα πεις, είναι σύζυγός μου, είναι παιδί μου, είναι αδερφός μου, δεν πρέπει, είναι μητέρα μου, δεν πρέπει να με αγαπάει η μητέρα μου.
Και ο οποίος είπε ότι εσύ πρέπει να το απαιτήσεις αυτό. Αν θέλει, ας αγαπήσει. Έχεις τόση αγάπη από τον Χριστό που δεν σου χρειάζεται καμιά άλλη. Ο γάρα απαιτών ταράσεται εάν μη απαντήσει. Αυτός που απαιτεί αγάπη από τον πλησίον ταράζεται αν δεν του τη δώσουν. Μάλλον σύ δείξουν την αγάπη των πλησίων και ανάπαυε. Εσύ να εξετάσεις τον εαυτό σου εάν έχεις αγάπη και δείξε εσύ αγάπη στον πλησίον και ανάπαυσέ τον. Και ούτως φέρεις και τον πλησίον εις αγάπη. Και έτσι θα οδηγήσεις και τον άλλον στο σημείο να σε αγαπήσει, όπως έλεγε ο μακαριστός Άγιος Πορφύριος. Θέλεις λέει, να σε αγαπήσουν. Το μυστικό είναι εσύ να τους αγαπήσεις πρώτος. Όπως και ο Κύριος πρώτος μας αγάπησε. Δεν περίμενε να τον αγαπήσουμε για να έρθει στη γη, να πάρει σάρκα και να πάθει και να σταυρωθεί και να πεθάνει για μας. Έτσι και εμείς δεν περιμένουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι για να δείξουμε αγάπη. Ας κινηθούμε πρώτοι. Και τότε θα φωτιστούν και αυτοί και θα δουν τι μπορεί να γίνουν και αυτοί στο πρόσωπο το δικό μας. Και αν έχουν βέβαια καλή διάθεση, θα κάνουν και αυτοί το ίδιο, θα αγαπήσουν. Πάλι είπε, εάν κανείς κάνει κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οπωσδήποτε θα συναντήσει πειρασμό. Λέμε πολλές φορές, γιατί έχω πειρασμό. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, ότι δεν φταίς. Απλούστατα ο πειρασμός ενοχλήθηκε που κάνεις το καλό και σου επιτίθεται. Υπάρχει και ο φθόνος λοιπόν του διαβόλου. Δεν είναι πάντοτε φταίει ο άνθρωπος. Αν κάνεις κάτι λοιπόν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οπωσδήποτε θα συναντήσει αυτός ο άνθρωπος που κάνει το καλό, θα συναντήσει πειρασμό. Παντί γαραγαθώ ή προηγείται ή επακολουθεί. Πειρασμός. Σε κάθε καλό που γίνεται ή προηγείται ο πειρασμός, γιατί δεν θέλει ο πειρασμός ο διάβολος να γίνει το καλό, οπότε βάζει εμπόδια. Ή έπεται, ακολουθεί πειρασμός όταν θα κάνεις το καλό. Αλλά θα τολμούσα να συμπληρώσω και στη διάρκεια που κάνεις το καλό θα σου έρθει ο πειρασμός. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ότι ο διάβολος λέγει προσπαθεί να μας βάλει σε τρία στάδια, σε τρεις φάσεις εμπόδια. Πριν κάνουμε το καλό, όταν το κάνουμε και αφού το κάνουμε. Πριν το κάνουμε βάζει εμπόδια για να μην το κάνουμε. Στη διάρκεια που το κάνουμε προσπαθεί να μας κάνει να το κάνουμε με όχι καλό τρόπο. Οπότε το καλό, εάν δεν γίνει με καλό τρόπο, πάει να είναι καλό. Για να χάσουμε το μισθό μας, έτσι, να κάνουμε, αντί για καλό μάλλον, να κάνουμε κακό, να κάνουμε αμαρτία. Γιατί το καλό, όταν δεν γίνεται με καλό τρόπο, δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να κλέβεις και να δίνεις ελεημοσύνη και να λες κάνω καλά. Και αφού το κάνεις το καλό, ξεφεύγοντας από τα εμπόδια του πειρασμού στην αρχή που σε εμπόδιζε να μην το αρχίσεις και στην πορεία να μην το κάνεις με καλό τρόπο, αφού τα κάνεις έτσι λοιπόν, το κάνεις το καλό και με καλό τρόπο, αφού το κάνεις σου βάζει τον πειρασμό να καινοδοξήσεις, να πεις μπράβο μου, το κατάφερα, το έκανα. Και έτσι να χάσεις όλους το μισθό λόγω της καινοδοξίας. Πριν λοιπόν, στη διάρκεια και μετά από κάθε καλό υπάρχει πειρασμός. Ούτε δε βέβαιον εστί το κατά Θεόν γινόμενον, η μη δοκιμαστή δια πειρασμού. Και ούτε βέβαια είναι σίγουρο ότι είναι γνήσιο αυτό που γίνεται και σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, εάν δεν δοκιμαστεί πρώτα με πειρασμό. Να γιατί ο Θεός παραχωρεί να πειραστούμε για να φανεί αν όντως είναι καλό αυτό το που κάνουμε. Βάζει πειρασμούς, βάζει εμπόδια, οπότε μάλλον αφήνει τον πειρασμό να βάλει εμπόδια για να φανεί η δική μας η αρετή, αν υπάρχει. Είπε πάλι, τίποτα δεν ενώνει τόσο πολύ τους ανθρώπους όπως το να χαίρονται για τα ίδια πράγματα και να έχουν κοινά φρονήματα. Τι ωραίο είναι και αυτό.
πόσο λέει ενώνονται οι άνθρωποι όταν έχουν τα ίδια πράγματα και χαίρονται με τα ίδια πράγματα και όταν φρονούν τα ίδια, έχουν το ίδιο φρόνημα. Ουδέν ούτως ποιή ένωση. Τίποτα άλλο δεν κάνει λέει, τόσο πολύ ενωμένους τους ανθρώπους, τίποτα άλλο δεν ενώνει τόσο πολύ τους ανθρώπους, ως το της αυτής χέριν, το να χέριν χέρις, να χαίρεσαι με τα ίδια πράγματα και για τα ίδια πράγματα και τα αυτά φρονήν και να έχεις τα ίδια φρονήματα, να συμφωνείς. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά μόνο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και μόνο εκεί μέσα υπάρχει η αληθινή ένωση, η αληθινή ενότητα. Έτσι όλοι μιλάνε για ενότητα, αλλά η αληθινή ενότητα έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας κάνει να έχουμε τα ίδια φρονήματα, να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα, να θέλουμε το ίδιο πράγμα. Όπως το λέμε στη Θεία Λειτουργία, δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία, να γίνουμε όλοι ένα στόμα και μια καρδιά. Και αυτό γίνεται μόνο δια της δόξης που είναι το Πνεύμα το Άγιο, η Θεία Ενέργεια, η Θεία Χάρις, που δίνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται τις Θείες Εντολές, σε αυτούς οι οποίοι είναι αληθινά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Τη δόξαν είδε δοκάσμη, δε δοκαύτης. Ή ναός συνέν, καθώς εμείς ενεσμέν, λέει ο Κύριος. Τη δόξα την άκτιστη Θεία Χάρη που μου έδωσες ως ανθρώπου, λέει ο Χριστός, το Θεό Πατέρα, την οποία και την είχε και ο ίδιος βεβαίως και την έδωσε στον εαυτό του ως Θεός, την είχε πάντοτε και έχρισε με αυτό και την ανθρώπινη φύση του και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα επίσης. Αυτή τη δόξα, την άξια χάρη, την έδωσα και εγώ, λέει ο Χριστός, σε αυτούς που μου έδωσες, στους Αποστόλους. Οι ναός είναι εν, για να γίνουν και αυτοί ένα όπως και εμείς είμαστε ένα. Να πως επιτυχάνεται η αληθινή ενότητα. Και αυτή η ενότητα φανερώνεται και στην ενορία και στο μοναστήρι και στην οικογένεια. Και οπουδήποτε υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είναι πραγματικά χριστιανοί. Μπορεί να βρεθούν για πρώτη φορά και αισθάνονται ότι γνωρίζονται χρόνια και ότι είναι ένα, γιατί έχουν το ίδιο φρόνημα, το ίδιο πιστεύω, την ίδια ενέργεια, την ίδια θέληση, την ενέργεια και τη θέληση για το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό ακριβώς είναι και ο Παράδεισος, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Αληθινός Παράδεισος είναι ακριβώς να θέλεις το ίδιο με τον άλλον και ο άλλος το ίδιο με σένα. Να ταυτίζεστε στο θέλημα, στο φρόνημα, στις επιθυμίες, τα πάντα. Και γι' αυτό αν ζουν σωστά οι άνθρωποι μέσα στο μοναστήρι, ζουν το Παράδεισο. Αυτή την ενότητα την είναι Χριστό. Και το ίδιο και μέσα στην οικογένεια, οι σύζυγοι μεταξύ τους και με τα παιδιά, όταν υπάρχει αυτός ο κοινός πνευματικός αγώνας και η κοινή πνευματική προσπάθεια για να έχουμε ενεργό πάντοτε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο επιτυχάνεται με την αδιάλειπτη προσευχή, με την ύψη, με την καλλιέργεια των αγαθών λογισμών, με την προσοχή του νου, να μην αφήνουμε το νου μας να φεύγει εδώ και εκεί. Αν υπάρχουν αυτά, τότε πραγματικά υπάρχει και η αληθινή ένωση. Και τότε χαιρόμαστε όλοι με το ίδιο πράγμα που δεν είναι άλλο παρά πάλι ο Θεός. Η χαρά για τον χριστιανό δεν είναι άλλη παρά ο Θεός, η άκτιση της Θείας Χάρης, η βίωση αυτής της ζωής του Θεού, της, η μετοχή στη Θεία Ενέργεια και το αυτό φρόνημα, το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι το φρόνημα του Χριστού. Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Και ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού, είναι η ταπείνωση, το ταπεινό, το καταδεκτικό, το αγαπητικό. Αυτό όταν το ζει ο άνθρωπος, τότε ζει πραγματικά
και την αληθινή ενότητα με τον συνάνθρωπο όταν και ο συνάνθρωπος το ζει, το ίδιο πράγμα. Είπε πάλι, το να μην περιφρονήσει κανείς το δώρο που το κάνει ο άλλος είναι καρπός της ταπεινοφροσύνης, γιατί πρέπει να το καταδέχεται με ευχαριστία κι αν ακόμα είναι μικρό και ασήμαντο. Ένα πολύ, θα λέγαμε, πρακτικό θέμα. Να δεχόμαστε αυτά που μας δίνουν. Εδώ ο Αββάς Δωρόθεος λέει να το δέχεσαι. Το να δέχεσαι το δώρο του άλλου, όσο μικρό και ευτελές κι αν είναι, μπορεί να είναι μια απλή καραμέλα. Αυτό είναι, λέει, η καρπός της ταπεινοφροσύνης. Μην το περιφρονήσεις. Μην τον κάνεις σκουπίδι τον άλλον έτσι με τη στάση σου την απορριπτική. Το μη εξουδενώσε την χάριν του πλησίον, ταπεινοφροσύνης εστί. Το να μην θεωρήσεις σωστή ποτένια και περιφρονήσεις το δώρο που σου κάνει ο άλλος, αυτό είναι καρπός ταπεινοφροσύνης. Δίγαρ καταδέχεστε αυτήν με τα ευχαριστίας. Όποια προσφορά σου κάνει ο πλησίον, να την δέχεσαι με ευχαριστία. Κάν μικρά και ελάχιστο σε στήν, ακόμα και αν είναι πολύ μικρή και ασήμαντη. Και αν, θα λέγαμε, δεν το θέλεις εσύ να το κρατήσεις για τον εαυτό σου, δώσ' το κάπου αλλού. Μη στερήσεις τη χαρά από αυτόν που σου δίδει αυτό που σου δίδει και τη χάρη, γιατί όταν δίδει κάποιος παίρνει χάρη από τον Θεό. Όταν εσύ δεν το παίρνεις αυτό που σου δίνει, του στερείς αυτή τη χάρη. Πάλι είπε, εγώ αν η περίσταση το φέρει, προτιμάω να γίνει η γνώμη του πλησίον, ακόμα και αν τύχει να αποτύχω ακολουθώντας την, παρά να πετύχω κάνοντας αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. Βέβαια, το κριτήριο δεν είναι να πετύχω, αλλά να αναπαυθεί ο πλησίον, να μην χαθεί η αγάπη, να μην πληγωθεί η αγάπη. Εάν συμβεί μη πράγμα, ιδέως έχω, γίνεστε γνώμη του πλησίον. Εάν μου συμβεί κάτι, λέει, με πολύ ευχαρίστηση θα κάνω αυτό που θα μου πει ο πλησίον και ασυστροφήσε με τα γνώμη σε αυτού, ακόμα και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα και αποτύχω ακολουθώντας τη γνώμη του. Εάν απαντήσει ή και στοιχήσε τη ιδία γνώμη και ευστροφήσε, παρά να πετύχω κάνοντας αυτό που εγώ θεωρώ σωστό. Προτιμούσε να ζημιωθεί και να αναπαυθεί ο πλησίον, να ακολουθήσει τη γνώμη του πλησίον, παρά να ακολουθήσει τη δική του γνώμη και να πετύχει. Τελείως, θα λέγαμε, ανορθολογικά πράγματα, τελείως αντίθετα με την εμπορική, συμφεροντολογική, έτσι, θέαση των πραγμάτων που έχουμε. Είπε πάλι, είναι συμφέρον μας σε κάθε περίπτωση να ικανοποιούμε ελάχιστα από τις ανάγκες μας, γιατί δεν είναι συμφέρον να αναπαυόμαστε με πληρότητα σε όλα. Έτσι θα πρέπει να γίνουμε όσο γίνεται λιγότερο εξαρτημένοι από τα πράγματα και περισσότερο ελεύθεροι από όλα, και να περιορίσουμε στο λάχιστο τις ανάγκες μας και να τις ικανοποιούμε όσο γίνεται λιγότερο, και την ανάγκη του φαγητού και του ύπνου και του ενδύματος. Καλόν εστίν εν εκάστο πράγματι το παραμικρόν της χρίας επιτιδεύειν εαυτής. Να ικανοποιούμε το παραμικρό της χρίας, όσο γίνεται λιγότερο από τις ανάγκες μας. Ίσως έχει και την έννοια λίγο λιγότερο από αυτό που θα λες, εντάξει, τώρα είμαι χορτάτος, τώρα είμαι, έχω κοιμηθεί καλά, τώρα είμαι ξεκούραστος. Να ικανοποιείς, λέει, λίγο λιγότερο από αυτό που θα νιώσεις ότι είσαι τέλεια, θα λέγαμε. Ούγαρ συμφέρει την ή κατά πάντα αναπαίνε. Δεν συμφέρει πνευματικά να αναπαυόμαστε με πληρότητα σε όλα. Κόψε και κάτι από την ανάπαυσή σου,
κάτι λίγο παραμικρόν για χάρη του Χριστού. Πάλι είπε ο Αββάς Δωρόθεος πάντα, σε κάθε τι που μου συμβαίνει ποτέ δεν θέλησα να κατευθυνθώ από την ανθρώπινη σοφία και να στηριχτώ σε αυτήν, αλλά πάντοτε προσπαθώ να κάνω για κάθε τι ό,τι μπορώ και αφήνω τα πάντα στην πρόνοια του Θεού. Αντίθετα με αυτό που βλέπουμε σήμερα και φαίνεται να το έχει υιοθετήσει και η διοικούσα Εκκλησία, υποταγή στην επιστήμη και στην λογική και στην ανθρώπινη γνώση, που όμως και αυτή κουρελιάστηκε και η ιατρική επιστήμη κουρελιάστηκε από την πολιτική. Το ζήσαμε αυτά τελευταία και τα νοσοκομεία γίνανε κρεματόρια, γιατί ακριβώς υποτάχθηκαν στην πολιτική. Το ίδιο και η Εκκλησία μας υποτάχθηκε στην πολιτική και δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η υποταγή. Είδαμε πρόσφατα την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια φωτογραφία έξω, νομίζω το Μητροπολιτικό Ναό ήταν, μαζί με έναν ιερέα ο οποίος φορούσε το φήμοτρο, το σύμβολο της υποταγής, τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, ενώ αυτή δεν φορούσε τίποτε. Γιατί ο ιερέας να φοράει και μάλιστα σε ανοιχτό χώρο κλπ. Κλπ. Αυτό γιατί, για ποιο λόγο? Μήπως για να υπηρετήσει τα άνομα σχέδια των σιωνιστών η Εκκλησία και να περάσει στο λαό το μήνυμα φοράτε μάσκες ακόμα και στον καθαρό αέρα? Κάντε υπακούει, σκύψτε το κεφάλι σας, φορέστε αυτό το σύμβολο της υποταγής σας. Πολύ θλιβερά πράγματα. Η ανθρώπινη σοφία και γνώση, λέει ο σχολιαστής εδώ, είτε δική μας είτε άλλου ανθρώπου, δεν είναι ποτέ δυνατό να στηρίξει τη ζωή μας, ούτε μπορείς να στηρίξεις τη ζωή σου στον ορθολογισμό, παρά μόνο όταν εξυπηρετεί τις επιταγές της σοφίας και της γνώσης του Θεού, ως θεραπενίδα δηλαδή της Θείας Σοφίας και της Θείας Γνώσεως έρχεται η ανθρώπινη λογική, ως υπηρέτρια και όχι ως κυρίαρχος επάνω στη Θεία Γνώση και στη Θεία Σοφία, όπως πρόσφατα έγινε και μας επέβαλαν ορθολογιστικά μέτρα μέσα στο ναό, όπου υπάρχει η Θεία Γνώση και η Θεία Σοφία και η Θεία Ενέργεια. Ο άνθρωπος δραστηριοποιείται στο μέγιστο βαθμό σαν όλα να εξαρτώνται από Αυτόν, αλλά τα πάντα τα περιμένει από τον Θεό, γιατί πραγματικά μόνο από Αυτόν εξαρτώνται. Ο Θεός είναι που κυβερνά τα πάντα, κατευθύνει τα πάντα. Βεβαίως και ο άνθρωπος όταν πρόκειται να κάνει κάτι καλό, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όχι οτιδήποτε, θα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το τέλειο καλό θα έρθει από τον Θεό. Για τον μοναχό αλλά και για κάθε πνευματικό άνθρωπο είναι μεγάλο εμπόδιο στην πρόοδό του ο εμπαθής ορθολογισμός και η πεποίθηση στα φρονήματά του και στις δυνάμεις του. Ο ορθολογιστής άνθρωπος σίγουρα θα γίνει αιρετικός, όπως ήταν ο αιρετικός Βαρλάμ, ο οποίος είχε τον ορθολογισμό και έλεγε ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό και μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, μέσω των συλλογισμών, μέσω της λογικής, μέσω του στοχασμού. Όχι, έλεγε ο Άγιος ο Παλαμάς και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, γνωρίζουμε τον Θεό δια της καθαρής καρδίας. Όταν καθαριστεί η ψυχή του ανθρώπου, τότε βλέπει τον Θεό και όχι μέσω της λογικής. Είναι μεγίστη αίρεση ο ορθολογισμός και δυστυχώς βλέπουμε πως επικρατεί σήμερα στην Εκκλησία σε πολλούς και στους πιστούς απλούς ανθρώπους πάλι έχει σταλαχθεί αυτό το δηλητήριο και επιμένουν και τώρα ακόμα, ενώ έχουν αρθεί τα μέτρα, να φοράνε μάσκες μέσα στους ναούς και οι ιερείς δυστυχώς, και ενώ δεν φοράνε σε όλη τη λειτουργία, να βγαίνουν ξαφνικά κρατώντας το Άγιο Ποτήριο και έχοντας το σύμβολο της υποταγής στο πρόσωπό τους, αυτό το απέσιο πανί.
Εν παντί πράγματι συμβαίνουν δήμοι, ουδέποτε η θέλησα ανθρωπίνη φρονήσει, περιδραμήν εμ αυτό. Αλ αείπιο μικρόν τη δύναμή μου, εις ήτι δίποτε και αφού το παν το Θεό. Ό,τι και μου συμβαίνει, λέει, ποτέ δεν θέλησα να στηριχθώ και να κατευθυνθώ από την ανθρώπινη σοφία. Πάντοτε προσπαθώ να κάνω για κάθε τι ό,τι μπορώ με τις φτωχές μου ανθρώπινες δυνάμεις και μετά αφήνω το παν στο Θεό. Τα αφήνω όλα στο Θεό. Έχεις μια οποιαδήποτε δυσκολία, μη ζορίζεσαι. Κάνε εσύ ανθρωπίνως κάτι, αν πρέπει και αν μπορείς, και από την άλλη και μετά αφήσω τελείως τον Θεό. Ο Θεός που με επέτρεψε, που παραχώρησε τη δυσκολία, ο Θεός θα επέμβει εάν του το ζητήσεις όμως, εάν προσευχηθείς, εάν με εμπιστοσύνη αφαιθείς Αυτόν, με πίστη. Είπε πάλι, όποιος δεν έχει δικό του θέλημα, κάνει πάντοτε το δικό του. Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό το απόφθεγμα. Θες να γίνεται πάντα το δικό σου, μην έχεις δικό σου θέλημα. Οπότε ό,τι γίνεται το θέλεις. Το εξήγει ο Άγιος. Εφόσον δεν έχει δικό του θέλημα ο άνθρωπος, ό,τι και αν γίνει τον αναπαύει. Αφού δεν έχει σχηματίσει μια προηγούμενη θέση και επιθυμία. Οπότε τότε και αν συμβαίνει το δέχεται. Όπως ένα μικρό παιδάκι που δεν έχει έτσι θελήματα και σχηματισμένα και επιθυμίες, κατά κανόνα βέβαια, τώρα και τα παιδιά έχουν διαστραφεί από τους γονείς δυστυχώς και από την όλη ατμόσφαιρα και έχουν πολλά θελήματα και πολλά πείσματα και πολύ εγωισμό και υπερηφάνεια. Όταν όμως είναι καθαρό και αθώο το παιδάκι, δέχεται απλώς οτιδήποτε συμβαίνει και δεν έχει να στενοχωρηθεί για κάτι. Εφόσον δεν έχει δικό του λοιπόν θέλημα ο άνθρωπος, ό,τι και αν γίνει τον αναπαύει. Και έτσι είναι σαν να κάνει πάντα το δικό του και δέχεται πάντα αυτά που του δίνει ο Θεός με χαρά. Επειδή δεν θέλει να γίνονται τα πράγματα όπως αυτός θέλει, αλλά τα αποδέχεται όπως γίνονται. Τι ωραίο είναι αυτό. Να μην θέλεις να γίνονται τα πράγματα όπως εσύ τα έχεις σχεδιάσει στο μυαλό σου. Επιτέλους μη σχεδιάζεις τίποτα στο μυαλό σου. Και να αποδέχεσαι όλα όπως γίνονται. Θα μου πείτε τώρα πώς να πούμε, να δεχόμαστε και την αμαρτία και τις καταστροφές και οτιδήποτε. Εφόσον τα παραχωρεί ο Θεός, όχι ότι συνευδοκούμε και χαιρόμαστε με την αμαρτία, αλλά τι άλλο μπορείς να κάνεις. Να προσευχηθείς, να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Βεβαίως αυτό θα το κάνουμε. Και αν θέλει ο Θεός να αποτρέψει τις όποιες καταστροφές. Αλλά αν είναι όμως για το καλό μας, ο Θεός πάντα ό,τι κάνει και ό,τι παραχωρεί το κάνει για το καλό μας. Για τη μετάνοιά μας, για την αιώνια ζωή και σωτηρία μας. Οπότε το τέλειο είναι αυτό. Να αφινόμαστε σε όλα με εμπιστοσύνη στο θέλημα Του. Ομοί έχουν ίδιον θέλημα, πάντοτε το ίδιον ποιεί. Αυτός που δεν έχει δικό του θέλημα, πάντοτε κάνει το δικό του. Εξότου γαρ ίδιον ουκ έχει, ήτι δάν και γέννητε, αναπάβει αυτόν. Επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα δικό του θέλημα, ό,τι και αν συμβεί, τον αναπάβει. Και βρίσκεται πάντοτε το ίδιον ποιόν. Και έτσι βρίσκεται πάντοτε να κάνει το δικό του θέλημα. Ούγαρ θέλει τα πράγματα γίνεσθε ως θέλει, αλλά θέλει ως γίνεται. Δεν θέλει τα πράγματα να γίνονται όπως εκείνος θέλει, αλλά τα θέλει όπως γίνονται. Γιατί ακριβώς δεν έχει δικό του θέλημα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, ύψιστη φιλοσοφία. Αν το καταλάβει ο άνθρωπος, μετά όχι δεν θα στενοχωριότανε ποτέ, δεν θα μπορούσε να στενοχωρηθεί. Και μάλιστα εάν έχει αυτή την πίστη στον Θεό, όχι απλώς κόβει το θέλημά του, αλλά έχει και αυτή την ζωντανή πίστη εις τον Θεό. Πιστεύει δηλαδή ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός αλλά και ο προνοητής. Και ό,τι δίνει ο Θεός είναι για το καλό μας. Τότε δεν μπορεί ποτέ να προστενοχωρηθεί ο άνθρωπος.
Και να θέλει δεν μπορεί. Γιατί ακριβώς ξέρει ότι όλα γίνονται σύμφωνα με την στοργική αγάπη και πρόνοια του Θεού. Πάλιν είπε, ουδήτινα δεν πρέπει κάποιος να διορθώνει τον αδελφό του την ώρα που αμαρτάνει εναντίον του, αλλά ούτε πάλι άλλη ώρα μόνο και μόνο για να τον εκδικηθεί για το λάθος του. Εδώ μας βάζει στα βαθιά να δούμε την ψυχή μας. Γιατί πας να διορθώσεις τον άλλον? Πότε τον διορθώνεις και γιατί? Ουδήτινα εν αυτό το καιρό ενώ αμαρτάνει ο αδελφός, κατά αυτού διορθώσεστε αυτόν. Μην πας να το διορθώσεις την ώρα που αμαρτάνει. Αλουδέ εν άλλο καιρό χάριν της ιδίας εκδικήσεως. Αλλά ούτε και σε άλλο καιρό για να εκδικηθείς τον αδελφό. Ούτε εκείνη την ώρα να τον διορθώνεις για να τον εκδικηθείς, ούτε άλλη ώρα. Γιατί οφείλουμε να λέμε το καλό και το σωστό βεβαίως, με καλό τρόπο πάντα, και όχι για να, όπως λέμε λαϊκά, να τον τυπούμε, έτσι να τον ταπεινώσουμε, να τον καταστήσουμε ένοχο μπροστά στη συνείδησή του. Για να ικανοποιήσουμε το δικό μας το θυμό και τη δική μας εμπάθεια. Έλεγε πάλι, η αγάπη που χαρίζει ο Θεός και που τη ζει ο άνθρωπος, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, είναι πιο δυνατή από την φυσική ανθρώπινη αγάπη. Γιατί είναι εν Χριστώ αγάπη, η οποία εν Χριστώ αγάπη δεν είναι παρά άκτιστη θεία ενέργεια. Και τι είναι πιο δυνατό από το Θεό? Τίποτε. Η ανθρώπινη αγάπη είναι πολύ ασθενής, πολύ ευάλωτη, και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές φορές καταραίει. Και εκεί που οι δυο ήταν τόσο αγαπημένοι που θα πέθαιναν για τον άλλον, μετά πεθαίνουν ο ένας τον άλλον. Η κατά Θεόν αγάπη δυνατοτέρα εστί και της φυσικής αγάπης. Και ο άνθρωπος που ζει εν Χριστώ και έχει μέσα το ενεργό τη Θεία Χάρη, έχει και την Χριστώ αγάπη, και με αυτή την αγάπη ενώνεται με τους άλλους αδελφούς που και αυτοί έχουν ενεργό την Χριστώ αγάπη, ενώνεται πολύ περισσότερο και πολύ ισχυρότερα παρά με τους ανθρώπους που δεν την έχουν την Χριστώ αγάπη και την Χριστώ ενέργεια, ούτε θέλουν να την έχουν, και άσχετα αν είναι και κατά σάρκα συγγενείς. Πολύ περισσότερο ισχυρή είναι η πνευματική συγγένεια, η οποία είναι και αιώνια σε σχέση με τη σαρκική συγγένεια, η οποία θα καταληθεί, θα πάψει. Ακόμα και ο γάμος είναι σχήμα του παρόντος αιώνος. Στην άλλη ζωή, στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει γάμος, ούτε αυτή η σαρκική συγγένεια. Πάλιν είπε, έλεγε πάλιν, μη δε εν γελίο το κακόν. Τι θα πει αυτό? Ποτέ μην κάνεις το κακό για να αστειευτείς. Όπως λένε σήμερα λαϊκά, για πλάκα λέει, το είπα, και βρίζει. Ή κάνει κάποια πειράγματα πολύ τραβηγμένα, έτσι για αστείο. Όχι, το κακό ποτέ μην το κάνεις αστείο. Ή είπα ψέματα για πλάκα. Όχι, ποτέ. Είναι κακό. Μη δε εν γελίο το κακόν. Συμβαίνει γάρ ότι εξ αρχής μεν ποιήτης το κακόν μεταγέλλοντος, ύστερον δε και μη θέλων πήγνεται εις αυτό. Πολύ ψυχολογημένη παρατήρηση. Πολλές φορές συμβαίνει να κάνει κανείς στην αρχή αστεία το κακό για πλάκα, μετά όμως και χωρίς να το θέλει πήγνεται εις αυτό, υποδουλώνεται σε αυτό. Γίνεται ένα με το κακό. Το κακό αποκτά μέσα του ερίσματα, ουσία. Ταυτίζεται με το κακό. Γι' αυτό ούτε για αστείο δεν θα κάνεις το κακό. Ούτε για αστείο δεν θα βρίσεις,
ούτε για αστείο δεν θα πεις ψέματα, ούτε για αστείο δεν θα εσχρολογήσεις, δεν θα πεις ανέκδοτα, έτσι, δεν θα αφαιθείς έστω και για λίγο σε αυτόν τον περισπασμό τον κοσμικό. Σε αυτή τη λεγόμενη διασκέδαση. Γιατί σιγά σιγά ταυτίζεσαι με αυτό. Και μετά το κακό το κάνεις όχι μόνο για αστείο, το κάνεις συνεχώς. Έλεγε πάλι, δεν πρέπει κανείς να θέλει να απαλλαγεί από το πάθος του επειδή θέλει να αποφύγει τη θλίψη που αυτό του προκαλεί. Αλλά επειδή ακριβώς το μισεί, όπως λέει, τους μισούσα με όλη μου την ψυχή. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, είναι από τον 138ο ψαλμό. Το κάθε πάθος έχει μια ταλαιπωρία, ένα βάσανο. Αλλά λέει δεν πρέπει να θέλεις να απαλλαχθείς από το πάθος γιατί σε ταλαιπωρεί, αλλά γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός έχει πει να τα μισούμε τα πάθη. Γιατί είναι το κακό και το κακό πρέπει να το αποστρεφόμαστε. Ουδή θελήσετε να απαλλαγήν επάθους ως θέλοντα φυγήν την θλίψην αυτού. Να μην θέλεις να απαλλαχθείς από ένα πάθος επειδή θέλεις να αποφύγεις την ταλαιπωρία του. Αλλά ακριβώς μισούντα αυτό ως λέγει τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Να θέλεις να απαλλαγείς από το πάθος γιατί ακριβώς το μίσησες όπως μας έχει δώσει εντολή ο Θεός με ολοκληρωτικό τρόπο να μισήσουμε το κακό, την αμαρτία και κάθε κατάσταση που οδηγεί σε αυτό. Έλεγε πάλι, είναι αδύνατο να οργιστεί κανείς εναντίον του πλησίον αν πρώτα δεν υπερηφανευτεί εσωτερικά απέναντί του. Αλλά πριν πούμε αυτό, ας διαβάσουμε και το σχόλιο στο προηγούμενο, στο τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς. Λέει ο σχολιαστής, το μίσος είναι επιθετική και εκδικητική εξέγερση της ψυχής και μάλιστα έχει το χαρακτήρα της εμπάθειας, γιατί σκοτίζεται ο νους και το συναίσθημα κυριαρχεί, παρασύροντας τη βούληση σε ενεργήματα που προσκρούν στον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το μίσος. Όταν όμως το μίσος καλλιεργείται εναντίον των εχθρών του Θεού, όχι βέβαια εναντίον των αδελφών μας, οι οποίοι είναι δυνατόν να χωλαίνουν στην πίστη ή στην αρετή, αλλά εναντίον των δαιμόνων και των παθών, τότε έχουμε νυφαλιότητα. Τότε χρησιμοποιούμε σωστά αυτή τη δύναμη του μίσους που μας έχει δώσει ο Θεός. Όχι να μισήσουμε τους αδελφούς μας, αλλά τα πάθη, την κακία. Τότε μισούμε και το μίσος που μας εμπνέει η εμπάθεια προς ορισμένα πρόσωπα. Μισούμε τα πάθη μας, αλλά αγαπούμε τους εμπαθείς αδελφούς μας. Αυτή είναι και η διάκριση που λέει, μπερδεύονται και λένε ότι κατακρίνω ή μήπως κατέκρινα. Κατάκριση είναι όταν επιτίθεσαι στο πρόσωπο, όχι στην πράξη. Όταν μισούμε την πράξη, κατά το τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, αυτό είναι θεάρεστο. Την κακία πρέπει να τη μισήσουμε. Αλλά να μισήσουμε και το μίσος εναντίον του αδελφού μας. Μισούμε λοιπόν τα πάθη, αλλά αγαπούμε τους εμπαθείς αδελφούς μας. Αγαπούμε τις πάντες και ευχόμαστε για τη σωτηρία τους. Συνεχίζουμε. Το επόμενο απόφθεγμα έχει σχέση με την οργή. Και λέγει, είναι αδύνατο να οργιστεί κανείς εναντίον του πλησίον αν πρώτα δεν υπερηφανευτεί εσωτερικά απέναντί του και αν δεν τον περιφρονήσει και αν δεν θεωρήσει τον εαυτό του καλύτερο από αυτόν. Γιατί τα βάζουμε τους αδελφούς μας? Γιατί προηγουμένως έχουμε υπερηφανευτεί σε σχέση με αυτούς. Θεωρούμε τον εαυτό μας καλύτερο από αυτούς. Έχουμε κατακρίνει εσωτερικά
και έχουμε περιφρονήσει εσωτερικά αυτούς. Αδύνατον εστίν οργιστήν ετινά κατά του πλησίον, ημί πρώτον επαρθεί η καρδία αυτού κατά αυτού. Έπαρσης καρδίας, της δικής μας καρδίας έναντι του αδελφού μας. Αν υπάρξει αυτή η έπαρση, μετά θα ακολουθήσει η οργή. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να οργιστούμε εάν δεν έχουμε προηγουμένως επαρθεί και εάν δεν έχουμε εξουδενώσει τον πλησίον. Δεν τον έχουμε κάνει μέσα μας έτσι κατώτερο, σκουπίδι θα λέγαμε, τίποτα. Και αν δεν έχουμε τον εαυτό μας υπερέχοντα αυτού και αν δεν θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι από αυτόν. Προσέξτε λοιπόν, πριν το θυμό εναντίον οποιοδήποτε προσώπου, να δείτε ότι υπάρχει όλο αυτό που λέει ο Αββάς. Υπάρχει η υπερηφάνεια, η έπαρση απέναντι σε αυτό το πρόσωπο, η έπαρση η δική μας, και υπάρχει και η εξουδένωση. Και το ότι θεωρούμε τον εαυτό μας καλύτερο από τον άλλον. Έλεγε πάλι το τελευταίο απόφθεγμα και το τέλος του βιβλίου, δόξα τω Θεώ, απόδειξη πως ενεργεί κανείς με τη θέλησή του το πάθος είναι αν ταράζεται όταν τον ελέγχουν ή τον διορθώνουν γι' αυτό. Λέω πνευματικό σε κάποιον, βλέπω εγωισμό. Εγώ πάτερ εγωισμό. Αμέσως εξανίσταται. Έτσι, ταράζεται. Αυτό είναι απόδειξη ότι όχι μόνο ότι έχει εγωισμό, αλλά ότι το κάνει και με τη θέλησή του. Το ενεργεί το πάθος και με τη θέλησή του. Σημείον εστί ότι εκουσίως της ενεργεί πάθος, ότε ελεγχόμενος ή διορθούμενος υπέρ αυτού ταράσεται. Έρχεται ο πνευματικός να σε βοηθήσει, να σου δείξει την ασθένειά σου και εσύ ταράζεσαι. Αυτό είναι απόδειξη ότι το ενεργείς το πάθος και μάλιστα με τη θέλησή σου. Το θέλεις, το αγαπάς. Όταν όμως δέχεται τον έλεγχο χωρίς να ταραχτεί, δηλαδή τη διόρθωση που του προτείνουν, είναι απόδειξη ότι κι αν αμαρτάνει, αμαρτάνει από άγνοια και αδυναμία. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που λένε, αλήθεια πάτερ, έχω εγωισμό, έχω εγωισμό και δεν το καταλαβαίνω. Έχει άγνοια αυτός ο καημένος. Δεν είναι σαν τον προηγούμενο που εξανίσταται. Αμαρτάνει, αλλά μόλις του το πεις, το δέχεται. Το δε αταράχος βαστάζειν των περί αυτού έλεγχων ήγουν διόρθωσιν, σημείων εστίν ότι ιτόμενος εστί ή αγνώων ενήργησε αυτό. Ή ότι νικέται ή ότι αγνοεί. Είναι απόδειξη το ότι ενώ ελέγχεται δεν ταράζεται, αλλά δέχεται τον έλεγχο. Όπως κάποιοι τραγικοί άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να βλασφημούν. Πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι το κάνουν από κακή συνήθεια. Νικιώνται, ενώ δεν το θέλουν στο βάθος. Και όταν τους το πεις, δεν εξανίστανται, δεν θυμώνουν. Σου λένε, ναι, έχεις δίκιο, θα το παλέψω περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι είναι λάθος και ότι νικιώνται από αυτό το πάθος και δεν ταράζονται όταν ελέγχονται. Βλέπετε πόσο ωραία μέσα στη συντομία τους, πόσο σοφά, πόσο βαθιά είναι αυτά τα φαινομενικά απλά ρητά του Αββά Δωρόθεου. Τι να πρωτοκρατήσει κανείς, όλα θα λέγαμε να τα κρατήσουμε και να αγωνιστούμε. Ιδιαίτερα θα έλεγα να θυμόμαστε αυτό, το να θέλεις όλα όπως γίνονται. Να μην έχεις δικό σου θέλημα για να γίνονται όλα όπως θέλεις. Οπότε δεν θα ταράζεις με τίποτε. Και όποιον έλεγχο και όποια παρατήρηση σου κάνουν, να τη δέχεσαι. Είτε είναι δίκαιη είτε είναι άδικη. Και αυτό φανερώνει ότι έχουμε ταπεινό φρόνημα και ότι θέλουμε να διορθωθούμε. Και μακάρι να είναι άδικοι έλεγχοι και να μην έχουμε αυτά τα πάθη για τα οποία μας ελέγχουν. Αλλά
ψάξου και εσύ λίγο καλύτερα. Γιατί ο άλλος βλέπει πολύ καλύτερα από εμάς, τον εαυτό μας. Ας δοξάσουμε τον Θεό που φτάσαμε στο τέλος και αυτού του βιβλίου, τα ασκητικά του Αββάδου Ρώθιου. Μπορεί κανείς να τα βρει έτσι ολόκληρα όλα τα κεφάλαια αναλυμένα στις ομιλίες στον Αββάδο Ρώθιο που τα έχουμε στο διαδίκτυο. Είναι πράγματι μεγάλος θησαυρός αυτό το βιβλίο, με πάρα πολύ πρακτικά έτσι διδάγματα που μας βοηθούν πάρα πολύ στην καθημερινότητα. Γιατί αυτός ο Αββάς ζει λίγο πιο μετά από τους μεγάλους πατέρες της Αιγύπτου, τους Αββάδες, τους τόσο σοφούς αυτούς ανθρώπους. Έχει χωνέψει μέσα του έτσι πνευματικά, θα λέγαμε, τα ρητά τους, τα αποφθέγματά τους, τις διδασκαλίες τους, που είναι οι διδασκαλίες του Ευαγγελίου, δεν είναι κάτι διαφορετικό, και μας τα προσφέρει έτσι πολύ έτοιμη, θα λέγαμε, και μασημένη τροφή. Ας έχουμε τις πρεσβείες του, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της σωτηρίας. Το δε Θεοίμων δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρο δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρούς πολίτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.